Άστραψε και βρόντιξε ο Φέδωνας κατά του Νίκου Χριστοδουλίδη στο συνέδριο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αφήσε αιχμές για την ανάμειξή του στο επενδυτικό πρόγραμμα. Αφήστε τον άλλον να είναι ατσαλάκωτος, όπως τον αφήσατε για 5-10 χρόνια και έχτιζε προφίλ. Είναι η ώρα να λεχθούν αλήθειες. Τι έγινε τον Κωνσταντίνο Πετρίδη με το ΣΥΠΑ? Γιατί ο ΣΥΠΑ πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών? Φωνόσασταν εσωτερικά γιατί πήρε το ΣΥΠΑ στο Υπουργείο, αλλά δεν βγήκαμε δημόσια να πούμε ότι ήταν εργαλειοποιήθηκε ο ΣΥΠΑ και το προξενείο στην Κίνα για να βγάζει βίζες για όσους αγόραζαν ακίνητα στην Κύπρο. Την ίδια ώρα πέταξε το γάντι στον Νίκο Χρυσοδουλίδη να απαντήσει τι γύρευε στην Αθήνα μετά το κούρεμα με τον Ανδρέα Βιενόπουλο. Δεν προκλήθηκε δημόσια να αποκαλυφθεί τι επεριελάμβανε ο διάλογος Ανδρέα Βιενόπουλου και του συγκεκριμένου στην Αθήνα όταν επαρελήφθην από τη μαύρη λιμουζίνα και οδηγήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Βιενόπουλου. Αυτά τα πράγματα, και όχι να μου λένε περί αδιάφθορους και ατσαλάκωτους. Τι εγείρευε ο συγκεκριμένος υπουργός σε συνάντηση με τον Ανδρέα Βιενόπουλο μετά το κούρεμα? Το ΣΥΓΜΑ επικοινώνησε με το επιτελείο του υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, το οποίο δεν θέλησε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο. Τα σκάλια του Φέδωνος, αλλά με υποδείξεις, έπιασαν και τους Νίκο Νουρή και Αβέροφ Νεοφύτου για το φλέγον ζήτημα του μεταναστευτικού. Άρα, Αβέροφ, πρέπει τους επόμενους μήνες να πει το επιτελείο σου, να πει ο ίδιος πώς χειρίζεσαι το μεταναστευτικό. Καθαρές κουβέντες όμως. Όχι αυτά που ακούω για σειρματοπλέγματα στην πράσινη γραμμή, μα σου στέλνει ο Ερντογάν, έχουν άδεια ανεργασίας για 6 χρόνια οι αιτητές πολιτικού ασύλου όσο διαρκεί η εξέταση. Και τα 6 χρόνια, αγαπητέ μου Νουρή, να γίνουν 4. Τα 4 να γίνουν 3. Δικαίωμα στην εργασία έχουν οι αιτητές ασύλου. Φτάνει οι αυτοί οι αιτητές ασύλου να είναι στην δημοκρατία νόμιμα. Και νόμιμα σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι εντός της περιόδου που είτε εξετάζεται η αίτησή του, είτε ακόμα υπάρχει σε εκκρεμότητα προσφυγή εκ μέρους του δικαστηρίου. Ο Δήμαρχος Πάφου ανέφερε επίσης ότι ο Αβέροφ Νεοφύτου πρέπει να κάνει δηλώσεις συγκεκριμένες και ουσίας. Ο εφιάλτης επέστρεψε στην Εύβοια, δυστυχώς, ένα χρόνο σχεδόν.